συνεδριάζει η Πραγματική Επιτροπή Εκλογικού Αγώνα. Πρόκειται για μια διαδικασία στα πλαίσια της 16ης Συνεδρίου του Κίνηματος Αλλαγής με τη συμμετοχή οργάνων και στελεχών μας, προκειμένου να σχεδιάσουμε τις δράσεις μας εν ώψη των βουλευτικών εκλογών της 7ης Ιουλίου και προκειμένου να οργανώσουμε τον αγώνα μας με σκοπό τις εκλογές και το καλύτερο δυνατό αποτέλεσμα για το κίνημά μας. Μαζί μας είναι σήμερα ο Γιάννης Μεϊμάρογλου, που είναι μέλος του Πολιτικού Συμβουλίου, θα μας μιλήσει και θα κάνει μια πολιτική τοποθέτηση και θα τον ακούσουμε πολύ σύντομα. Σας ενημερώνουμε επίσης ότι την Κυριακή, την ερχόμενη Κυριακή, βρίσκεται στην Τρίπολη στα πλαίσια περιοδιών της, η πρόεδρος κινήματός μας Φόφη Γεννηματά. Θα συμμετέχει στη συνεδρία που θα κάνουμε πάλι της Νομαρχιακής Επιτροπής Εκλογικού Αγώνα και θα πραγματοποιήσει επίσης και μια περιοδία δεώσης της πόλης της Τρίπολης. Οι εκλογές θα γίνουν στις 7 Ιουλίου. Έχουν πάρα πολύ μεγάλη σημασία για τη χώρα. Έχουν σημασία για το μέλλον της, γιατί θα χαράξουν τον δρόμο που θα ακολουθήσει τα επόμενα χρόνια. Το κίνημα αλλαγής ζητάει από τους πολίτες να δώσουν δύναμη στο κόμμα του προοδευτικού χώρου, γιατί χωρίς ένα ισχυρό προοδευτικό χώρο δεν μπορεί να προχωρήσει η χώρα μπροστά. Καλεί τους πολίτες να μην ψηφίσουν μόνο με γνώμονα να φύγει κάποιος ή μόνο με γνώμονα να μην έρθει κάποιος άλλος. Πρέπει να αποφασίσουμε επιτέλους τι θέλουμε για τη χώρα μας. Το κίνημα αλλαγής στέκεται απέναντι στο λαϊκισμό, στέκεται απέναντι στη συντηρητική πολιτική και θέλει πραγματικά η χώρα να προχωρήσει με βάση ένα εθνικό σχέδιο ανάπτυξης. Εμείς έχουμε ένα τέτοιο σχέδιο, το πρόγραμμα Ελλάδα, το καταθέτουμε στους πολίτες και θα το καταθέσουμε και μετά τις εκλογές σε όποιες διαδικασίες γίνουν. Θέλουμε το κίνημα αλλαγής ισχυρό, γιατί έτσι μπορεί να υπάρξει στη χώρα πολιτική σταθερότητα και έτσι μπορεί η χώρα να πάρει μια προοδευτική κατεύθυνση που την έχει πολύ μεγάλη ανάγκη ύστερα από την ταλαιπωρία των τελευταίων 10 ετών.